Με ρωτάνε πολλοί, μπορούμε να κλαδέψουμε μέσα στο καλοκαίρι? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, κάποιο κλαδοκάθαρο το οποίο δεν προλάβαμε να το κάνουμε νωρίτερα, την Άνοιξη. Κλαδοκάθαρο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτό το κλάδεμα, το μικρό, το καθάρισμα στην ουσία, στα μικρά βλαστάρια τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε πάνω στο δέντρο. Είναι μια διαδικασία που κάποιοι την κάνουν και νωρίς την Άνοιξη. Βεβαίως υπάρχει και ο κόσμος που δεν προλαβαίνει λόγω του μεγέθους των ελαιώνων, με αποτέλεσμα να πάμε να το κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Όπως έχω ξαναπεί σε άλλα βίντεο, όταν ξεκινάει η ελιά και βγάζει λουλούδι, βγάζει μπουμπούκι, ανθίζει, μέχρι που να καρπίσει, δεν κόβουμε τίποτα πάνω στο δέντρο. Ούτε χοντρό, ούτε ψηλό, ούτε ακόμα και αγριλίδι. Μόλις ολοκληρωθεί η καρπόδεση, εκεί μπορούμε πλέον να πάρουμε το πριόνι ή την ψαλίδα και να ξεκινήσουμε να κόβουμε. Είτε χαμηλά, κολορίζια, άγρια κλπ, είτε μέσα να κάνουμε καθάρισμα. Ή να αφαιρούμε κάποιους ξερούς βλαστούς που δεν τους θέλουμε. Έτσι λοιπόν, η διαδικασία του κλαδέματος, η εργασία του κλαδέματος μπορεί να διακοπεί κατά την περίοδο της άνθησης και καρπόδεσης, αλλά μπορεί να συνεχιστεί μόλις η ελιά έχει ολοκληρώσει την καρπόδεση. Εσείς κλαδεύετε μες το καλοκαίρι? Γράψτε μου στα σχόλια.